να κάνω μήνυση στον Κασιδιάρη. Την ώρα που βγήκα, μάλιστα του λέω: σε παρακαλώ πολύ, γιατί ήρθα πάνω μου, δεν θέλω κανένα διάλογο. Δεν κάνα διάλογο. Εγώ σου λέω να δει που θα έρθει στη δίκη να μου κάνει και το μάτι να δει πώ θα φύγει από εκεί μέσα. Αυτή είναι η καταγγελία, σα την καταθέτω. Πολύ καλά, ευχαριστούμε. Ναι, είμαστε και εδώ που είμαστε μάρτυρες και μέσα σε αυτή τη δίκη που γίνεται και είναι μια πάρα πολύ σημαντική δίκη, κέρια δίκη, ιστορική δίκη για την αντιμετώπιση του νεοναζισμού στην Ελλάδα. Να ευχαριστήσω τους δύο συναδέλφους. Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τους δύο συναδέλφους που έσπευσαν ακούγοντας το θόρυβο έξω, δεν είναι και πολύ συνηθισμένο. Ναι, είπα. Ευχαριστώ πολύ τους δύο συναδέλφους που βγήκανε και ξέρουν ποιοι είναι. Να είστε καλά και να προσέχετε. Για άλλο ένα, επέλεξε το ΚΚΕ να με καταδικάσει. Εν συνεχεία επέλεξε να καταδικάζει την πρόεδρο για φιλοναζιστική συμπεριφορά, διότι προδήλωσε αυτά τα ψηφίσματα. Αυτό είναι που εκδηλώνουν. Και σήμερα καταδικάζει πάλι με ακατανόητο τρόπο και παραποιώντας τα διαμυφθέντα στη διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής. Η διάσκεψη των Προέδρων παρέπεμψε ένα ζήτημα που αφορά την κοινοβουλευτική δεοντολογία και τάξη στην αρμόδια επιτροπή και στην παριστάμενη πρόεδρό της, την κυρία Χαραλαμπίδου. Κατά συντριπτική πλειοψηφία η διάσκεψη των Προέδρων έκρινε ότι πρέπει η Επιτροπή να ερευνήσει το θέμα και να εισηγηθεί στην διάσκεψη των Προέδρων. Οι εκπρόσωποι του κόμματός σας, αφού στην αρχή ήθελαν να αποχωρήσουν γιατί άργησε η έναρξη της συνεδρίασης, εν συνεχεία δεν είπαν τίποτε για το θέμα, παρά μόνο όταν επεσήμανα ότι είναι παρόντες και δεν είπαν κάτι για το θέμα, και στη συνέχεια όρθιοι απαιτούσαν να λάβει η διάσκεψη εδώ και τώρα απόφαση πριν τοποθετηθεί οποιοδήποτε. Αυτή είναι η πραγματικότητα των όσων συνέβησαν. Η επιλογή να καταγγέλλεται αβασίμως και να παραποιείτε την πραγματικότητα δεν σας τιμά. Η επιλογή να προσπαθήσετε να αποδώσετε στην πρόεδρο της Βουλής, σε μένα προσωπικά, πολιτικά χαρακτηριστικά που είναι απολύτως ξένα με τη διαδρομή μου και την συγκρότησή μου, δεν σας τιμά. Από εκεί και πέρα μπορείτε να συνεχίσετε να το κάνετε. Εγώ εκείνο το οποίο θα δώσω εντολή είναι να δημοσιεύονται πλέον και τα πρακτικά της διάσκεψης των Προέδρων και τα ηχητικά ακόμη, για να ακούγεται ο τρόπος, η ένταση και το μέτρο το οποίο κάθε φορά παραβιάζεται από εκείνους από τους οποίους παραβιάζεται. Αυτού του είδους η πολιτική σπέκουλα πραγματικά θα σταματήσει.